Ταξιδεύουμε τη Sputnik με την Στέλλα Μιχαλέα για εσάς και θα σας περιγράψουμε την εμπειρία μας με αυτή την εταιρεία. Καλή, κακή, όποια είναι, θα σας περιγράψουμε. Λοιπόν, 15 ώρες ταξίδι, θα το περάσουμε εδώ, προσέξτε λίγο τα πόδια της Στέλλας, φτάνουμε. Δεν χωράμε στις θέσεις, πρώτη μας εμπειρία. Φτάνουμε μέχρι εδώ η θέση, εντάξει. Τώρα θα σας πούμε πώς μπήκαμε μέσα στο αεροπλάνο. Οι αεροσυνοδοί δεν κάνουν την παραμικρή προσπάθεια να βοηθήσουν κανέναν μέσα στο αεροπλάνο. Ούτε καν τη γυναίκα που είχε παιδιά και προσπαθούσε να περάσει το διάδρομο να τη πάρουν μια βαλίτσα να την ανεβάσουν πάνω. Οι αεροσυνοδοί παίζουν μόνο ρόλο διακοσμητικό. Τίποτα άλλο μέσα στο αεροπλάνο. Καμία βοήθεια. Σε κανένα επίπεδο. Επίσης, ζητήσαμε να αλλάξουμε θέσεις και να πάμε στην business. Μας είπαν όταν κάνουμε την απογείωση. Είπα, σημείωσε να ξέρεις ότι είμαι σε αυτές τις θέσεις για να πάμε στο business και δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει καν να βγάλουν χρήματα. Θερμοκρασία αεροπλάνου. Αν θέλετε να καταλάβετε τι θερμοκρασία έχει το αεροπλάνο, δείτε την κυρία εδώ πέρα που κάθεται στο παράθυρο. Καταλαβαίνετε, έτσι. Στην ευμονία μπορείς να πάθεις άνετα. Όπως καταλαβαίνετε, πάμε στην business. Business είναι αυτή. Για κάτσε τη Στέλλα. Πώς είσαι στη business? Καληνύχτα. Πολύ άνετη. Είναι κανένα έσυγο και κανονικά όλοι. Και ξαπλωτή. Είσαι και δύο μέτρα. Εντάξει, καλά. Τα πόδια. Εντάξει. Εντάξει, ψιλοκαλέ. Αλλά business χωρίς τηλεόραση, χωρίς... Χωρίς τίποτα. Και σου δίνουν, λέει, ένα γεύμα δικαιούσε δωρεάν. Πολύ καλά. Και ένα ποτό. Τώρα ένα ποτό λέει είναι πιο στο αλκοόλ. Καινούριο είναι το ποτό. Εμείς εδώ που είμαστε πίσω, δικαιούμαστε ένα ποτό. Και από πίσω, στην οικονομή, δεν δικαιούνται τίποτα. Οπότε ό,τι αν πάρουν το πληρώνουν. Τι νερό. Ούτε νερό, τίποτα. Πεθαίνεις εδώ, το έδωσε να κάνετε εδώ πέρα. Όχι μέσα. Μας διαβάζω. Συγκαπουλιανά δολάρια. Εντάξει, δεν τα βλέπω πολύ ακριβά. Εάν το δολάριο Σιγκαπούρης είναι ένα προφτείο με το ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, τα 12, το τσίκετε η γιάκη που έχουμε κυρίως Γερμανά, αυτό εδώ δηλαδή, κοστίζει περίπου 7 ευρώ. Το κρασάκι, το έχουμε 19 δολάρια. Δεν βλέπω καλά, Στέλλα. Καλά. Θα τσούξουμε και Στέλλα. 19 δολάρια, δηλαδή 9 ευρώ. Γιατί. Η Sputnik, να ξέρετε, είναι εταιρεία της Singapore Airlines, έτσι. Είναι η φτηνή τους εταιρεία, ας πούμε. Πώς έχουν πάει, δηλαδή, Armani και Armani Exchange. Κάνανε η Singapore Airlines, έκανε την εταιρεία της Sputnik. Ήρθε και αυτή η Κινέζα. Τον αναφιάρι το σύζυγο. Κάσανε και αυτή. Άσκαλε το ανθρώπινο. 11 ώρες εκεί πέρα πίσω. Θα έτρωγα το κεφάλι της Στέλλας και μετά προς τιμό. Αυτή την περίπτωση. Παιδιά, δεν έχουν ούτε καν εξαιρεσμό. Μου βρωμοκοπάει ο μπροστινός, έχει βγάλει τα παπούτσια του. Του πήγα μια κουβέντα, ο Βρωμιάρης, πώς εδώ. Και θέλω να ανοίξω εξαιρεσμό και κάνω έτσι να βρω εξαιρεσμό και δεν έχουν εξαιρεσμό, ρε φίλε. Δεν βάλε φως, γιατί φως τουλάχιστον. Δεν θα δάσουμε το φως. Σου μιλάω, θα μιλάω στο κεφάλι την άντα, εμάς δεν είναι το σύμφωνο.
τώρα ήρθε η ώρα της κρίσεως για να βαθμολογήσουμε τη Scoot. Συμφωνείς, ή ακόμα κοιμάσαι. Ακόμα κοιμάσαι, άσε τα πω μόνο. Λοιπόν, ξεκινάω με την τιμή. Βαθμολογούμε από το 1 έως το 5. Η τιμή για να ταξιδέψετε με τη Scoot από την Αθήνα για την Ασία είναι 650 έως 750 ευρώ. Άρα είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Τη βαθμολογώ την τιμή στη Scoot με 4. Εσύ τι λες? Βάζω 3,5. Λοιπόν, προσωπικό. Τι λες? Συμφωνώ και εγώ. Προσωπικό, μέτριο. Αν και έχουν τη βάση τη Singapore Airlines, το προσωπικό σου είναι πάρα πολύ μέτριο. Καθόλου εξυπηρετικό, καθόλου γρήγορο. Τους βάζω ένα 3 χαριστικά. Γιώργος. Είσαι πολύ αυστηρός κουτής. Λοιπόν, πάμε. Φαγητό. Φαγητό δεν σερβίρουμε, άρα κανονικά πρέπει να βάλουμε 0. Αλλά στο φαγητό που εμείς πήραμε, μπορώ να σας πω βεβαιότητα ότι ήταν μετριότατο. Άρα στο φαγητό τους βάλω ένα 3. Δηλαδή πήραμε ένα μακαρόνια με ραγού, μακαρόνια ραγού, το οποίο δεν τρώγονταν. 2,5. Το επιστρέψαμε, 2,5. Εγώ βάζω 3. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να πούμε? Άνεση. Καθίσματα άνεση. Μέχρι. Λοιπόν, τα καθίσματά τους είναι low cost εταιρεία και τα περίμενα ακόμη πιο στενά, αλλά είναι εξίσου στενά για τα σημερινά δεδομένα των αεροπορικών εταιριών. Άρα, όσον αφορά στην άνεση της οικονομικής θέσης, θα τους βάλω ένα 3,5. Δεν είναι πολύ χάλια, δηλαδή αντέχεται το ταξίδι. Τώρα, για την άνεση στην business, που εμείς πληρώσαμε 266 ευρώ για να έρθουμε από την economy στην business, θα τους βάλω ένα 3,5. Και περνάμε στο τελευταίο κομμάτι, διασκέδαση και χρόνος μέσα στο αεροπλάνο. Εδώ οι τύποι, οι Scoot, είναι τραγικοί. Δεν έχουν απολύτως τίποτα, ούτε μουσική, ούτε βίντεο, ούτε στην business, τίποτα, έτσι κοιτάξτε. Σπαρτιάτικη κατάσταση. Ό,τι κάνετε, το κάνετε μόνοι σας δηλαδή. Δηλαδή κάποια ταινία στο κινητό, άμα κατεβάσετε, καλά είσαστε. Λοιπόν, στο κομμάτι διασκέδαση, εγώ τους βάλω με βάση το 5, 2,5, είναι τραγική. Έπρεπε κάτι τουλάχιστον να έχουν. Το φοβερό ποιο είναι? Ότι στην πίστα σου λένε ότι σου έχουν και free internet και σου δίνουν free internet για 3 λεπτά, φανταστείτε δηλαδή, και μετά πρέπει να πληρώσεις κάποια 15-20 ευρώ, ας πούμε, για να έχεις internet σε όλη τη διάρκεια της πτήσης. Δηλαδή ούτε στην πίστα δεν δίνουν internet, φανταστείτε. Λοιπόν, άρα, γενικό συμπέρασμα. Θα ταξιδεύεις με τη Scoot. Καλύτερο. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι τόσο αυστηρός όσο η Στέλλα. Εγώ θα σας έλεγα το εξής. Εάν αντέχετε την ταλαιπωρία, 11,5 ώρες ταξίδι, να ταξιδέψετε έτσι όπως ταξιδεύουν, πίσω, ή στην business, έτσι. Εάν αντέχετε την ταλαιπωρία και σας ενδιαφέρει η τιμή, ναι, ταξιδέψτε με Scoot, είναι καλή εταιρεία. Αν δεν μπορείτε την ταλαιπωρία και θέλετε να δώσετε 2,5-3 εκατοστάρια παραπάνω, πιστεύω ότι με 2,5-3 εκατοστάρια ταξιδέψετε με εταιρείες οι οποίες ανταγωνίζονται τη Scoot στην Ασία, όπως είναι η Qatar, όπως είναι η Emirates, όπου πηγαίνει σαν άνθρωπος, ας πούμε, με το αεροπλάνο και δεν ταλαιπωρείσαι πάρα πολύ. Άρα, δηλαδή, αυτές οι πτήσεις 2,5-3 ώρες είναι μια χαρά. Αλλά τώρα 11,5 ώρες, δύσκολα να αντέξεις την ταλαιπωρία. Ασία έχει παρέα, αλλά εγώ ταξιδεύω με σένα τόσα. Η παρέα έχει σημασία. Λέει ο Στέλλαρος εδώ πέρα, ο Μιτσάρας της δημοσιογραφίας εδώ της ομάδας των εικόνων. Το χειρότερο για τη Scoot, εγώ έχω να σας πω ένα ότι είναι. Πέρα από το όνομα. Ρε παιδιά, το χρώμα, αυτές είναι οι κουβέρτες τους. Η εταιρεία έχει κίτρινο χρώμα. Δηλαδή το χρώμα του μίσους.